Αρκετά ενισχυμένα φαίνεται πως είναι τα νοσοκομεία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όσον αφορά τις προσλήψεις νοσηλευτικού αλλά και ιατρικού προσωπικού. Πιο συγκεκριμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπως μεταφέρει ο διοικητής Αναστάσιος Καρασαβόγλου, πρόκειται να πραγματοποιηθούν 3 προσλήψεις ιατρών στη μονάδα εντατικής θεραπείας, 4 γιατροί στα επίγοντα περιστατικά, ενώ πρόκειται να γίνουν και προκηρύξεις για νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι είναι σε εξέλιξη η πρόσληψη 3 γιατρών στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι διαδικασίες δηλαδή είναι σε εξέλιξη. Το δεύτερο που μπορώ να σας πω είναι ότι θα προσλάβει το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας 4 γιατρούς για το τμήμα επιγόντων περιστατικών αποκλειστικά και μόνον γι' αυτό. Επίσης, αύριο στο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσουμε για το επικουρικό προσωπικό, τον αριθμό αυτών και τις ειδικότητες που θα προσλάβουμε μέσα στο 2018. Επιπλέον θα τρέξει και η προκήρυξη για το νοσηλευτικό προσωπικό. Θα πάρουμε και από εκεί λοιπόν νοσηλευτικό προσωπικό. Τέλος, πρέπει να σας πω ότι μάλλον θα ανανεωθεί για ένα ακόμη χρόνο, θα επεκταθεί για έναν ακόμη χρόνο η σύμβαση των εργαζομένων που μας ήρθαν από το πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι συνολικά θα έχουμε και αυτό το χρόνο σημαντικές εισρωές ανθρώπινου δυναμικού στο νοσοκομείο της Καβάλας. 6 θέσεις ιατρικού προσωπικού πρόκειται να προκηρυχθούν και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, στο Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών. Περιμένουμε μέσα στο Φεβρουάριο να έρθει η τελική οριστική έγκριση του να βγουν στον αέρα οι προκηρύξεις για τις νέες θέσεις που θα είναι 6 για το τμήμα επιγόντων περιστατικών, ώστε να γίνει ένα τμήμα αυτόνομο που συνεχώς επί 24ωρου βάσεως θα έχει ειδικούς γιατρούς, παθολόγο, χειρουργό, καρδιολόγο, αναισθησιολόγο. Παράλληλα, ικανοποιητικός για τη λειτουργία του νοσοκομείου Σερών είναι ο αριθμός των ιατρών, σύμφωνα με τον διοικητή Αθανάσιο Ματάκο. Εκτός από την ορθοπαιδική, όπου λόγω ασθένειας ιατρών πρόσχερα σημειώθηκε κάποιο πρόβλημα, και δεδομένου του μεγάλου όγκου των ασθενών που εξυπηρετούνται, ο αριθμός του ιατρικού προσωπικού επαρκεί για τη λειτουργία των ιατρίων αλλά και των χειρουργείων. Ορθοπαιδική. Είναι αυτό το πρόβλημα που σας είπα. Ο κύριος Αρίδης ήταν στη Δράμα, τον πήρε πίσω. Τώρα μας τον φέρνει ο διοικητής της υγειονομικής περιφέρειας δυο πρωινά για να μην έχουμε πρόβλημα με αναβολές και τέτοια. Ο κύριος Φαρκάτσης, πιστεύω έτσι όπως τον είδα εγώ, σε 20 μέρες θα ξαναλάβει. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε σημαντικό πρόβλημα. Νομίζω ότι θα είναι λυμένο το θέμα. Στις άλλες τις κλινικές αυτές που δεν έχουν ουρές αναμονής, έχουμε τον απαιτούμενο αριθμό γιατρών. Δεν θα πω ότι είμαστε άνετα, αλλά έχουμε το αυτό. Το βασικό θέμα με τα χειρουργεία που εμείς μπορούμε και είμαστε καλά είναι ότι είμαστε πλήρεις σε αναισθησιολόγους. Είναι απόλυτα ισοζυγισμένα τα πράγματα και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που εμείς εμφανίζουμε ένα τέτοιο μεγάλο αποτέλεσμα στα χειρουργεία μέσα σε μια χρονιά. Για όλα τα χειρουργεία. Βέβαια, όπως δήλωσε ο κύριος Ματάκος, οι ιατροί σε πολλές περιπτώσεις υπερβάλλουν εαυτόν προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις που συνήθως σχετίζονται με το μεγάλο αριθμό των ασθενών. Επίγοντα, καμιά χρονιά δεν πέσαμε κάτω από 85.000 άτομα και υπήρχε χρονιά που είχαμε 111.000 πριν 3-4 χρόνια, που ήταν το 4ο νούμερο στη χώρα μετά τον Ευαγγελισμό, το Θριάσιο και το Ιπποκράτης Θεσσαλονίκης. Αυτό το πράγμα, βέβαια αυτοί τον όγκο τον έχουν κάθε 3 ή κάθε 4 μέρες που εφημερεύουν. Εμείς τον έχουμε κάθε μέρα. Αλλά και το κάθε μέρα δεν σημαίνει ότι είναι και καλύτερα. Αξίζει να σημειωθεί πως το τελευταίο διάστημα ανακοινώθηκε και η λειτουργία νέων ιατρίων παράλληλα με την πρόσληψη των ιατρών. Πιο συγκεκριμένα, στο νοσοκομείο Σερών πλέον λειτουργεί ιατρείο άνοιας και ογκολογικό ιατρείο, ενώ προσελήφθησαν ένας αισθησιολόγος και ένας δερματολόγος. Τέλος, πρωτοπόρος στις προσλήψεις συμβασιούχων είναι και το Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής. Η διοίκηση προχωρά στη σύναψη συμβάσεων, οι οποίοι αποτελούν 29 εργαζόμενους στον τομέα καθαριότητας, 7 στον τομέα σύντησης και 8 στον τομέα φύλαξης. Μέχρι στιγμής η διοίκηση έχει αναρτήσει ήδη τα προσωρινά αποτελέσματα επιτυχόντων και απορριφθέντων, ενώ έχει ήδη προέβει σε προσωρινές προσλήψεις, οι οποίες θα επικυρωθούν αργότερα από τον ΑΣΕΠ. Και σε εμάς έχουν γίνει, όπως έχουμε ξαναπεί, αρκετές προσλήψεις. Έχουμε φτάσει ήδη μέσα στο 2017 να πάρουμε 87 νέα άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ιατρικού προσωπικού, νοσηλευτικού προσωπικού, διοικητικού και τεχνικού. Και πριν μία εβδομάδα υπογράψαμε και ατομικές συμβάσεις εργασίας, 45 ατομικές συμβάσεις εργασίας με προσωπικό καθαριότητας, φύλαξης και εστίασης.
Το προσωπικό αυτό απασχολούνταν μέχρι σήμερα στο νοσοκομείο μας απεργολαβικά συνεργεία. Αποφασίσαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο και μετά από μια προκήρυξη που κάναμε μέσω ΑΣΕΠ να μετατρέψουμε αυτές τις συμβάσεις σε ατομικές συμβάσεις ώστε το προσωπικό αυτό να δουλεύει με καλύτερες συνθήκες εργασίας και να διπλασιαστεί σχεδόν η μισθοδοσία τους. Οι συμβάσεις αυτές θα έχουν διάρκεια ένα χρόνο και θα ανανεωθεί για ένα ακόμα χρόνο μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης.